Αριστοτρίτη, 16 Ιουλίου 2024. Και σήμερα έχω ένα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο θέμα. Η τσιγκουνιά των εφήβων. Των εφήβων. Ναι. Οκ. Okay. Γράφει μια φίλη, θα ήθελα να ρωτήσω αν η τσιγκουνιά στην εφηβεία αντιμετωπίζεται. Έψαξα παντού στο διαδίκτυο, αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό. Είναι όντως γονίδιο? Μπορεί να αλλάξει ένας έφηβος που είναι τσιγκουνής? Και με ρωτάει η φίλη αν υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι, και εγώ της έγραψα ότι θα κάνουμε με την Αριστονίκη για την τσιγκουνιά του στην εφηβεία. Μάλιστα. Okay. Γενικά αυτόν το γονίδιον και τα λοιπά παίζει πολύ στις ερωτήσεις των ανθρώπων έτσι που μας στέλνουν. Ναι, ρωτάνε αν είναι γονιδιακό, γιατί όταν βλέπεις έναν έφηβο, ρε παιδί μου, να έχει μια συμπεριφορά που εσύ δεν την έχεις ο γονιός του, που δεν τη βλέπεις στο περιβάλλον του, μπορεί να σκεφτείς μήπως είναι γονιδιακό. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε γενετιστές φυσικά εμείς. Μπορώ να ξέρω για ό,τι, οποιαδήποτε συμπεριφορά αν ανήκει σε γονιδιακό, γιατί δεν έχω σπουδάσει κάτι τέτοιο. Και είναι και δύσκολο, πολύ δύσκολος κλάδος και γενικότερα και θεωρώ και κάποιον που ασχολείται με αυτόν τον κλάδο πάλι δεν μπορεί να σου το απαντήσει με σαφήνεια, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό να το γνωρίζουμε. Ωστόσο, όταν βλέπω οι συμπεριφορές, είτε τις μιμούμαστε, γιατί έτσι τις μαθαίνουμε από τον περιβάλλον μας, είτε επειδή ακριβώς μας δυσκολεύει πάρα πολύ το κάτι που συμβαίνει στο περιβάλλον μας, είναι σαν να αντιδρούμε και να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο πολλές φορές. Α, από αντίδραση. Από αντίδραση. Ναι, το έχω δει να συμβαίνει. Δηλαδή, σε ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ σφιχτοί στα χρήματα ή γενικότερα σαν άνθρωποι να τα σφιχτεί και στα συναισθήματα, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα ανθρώπινο στοιχείο, ένας άνθρωπος που είναι τόχι να δίνει αγκαγιές, φιλιά, να δίνει έτσι αγάπη, συναισθήματα. Συνήθως και στα χρήματα είναι κάτι παρόμοιο. Οι άνθρωποι που είναι πιο τσιγκούνιδες είναι και στα χρήματα το ίδιο. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η άποψή μου μέσα από την δουλειά μου, αλλά και παρατηρώντας γενικά, κοινωνικά, πως διάφορους ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν ως τσιγκούνιδες. Και από το περιβάλλον σου φυσικά, που όλοι μας έχουμε, είτε σε κοντινό μας, είτε σε μακρινό μας συγγενικό περιβάλλον, κάποιον ο οποίος ήταν λίγο πιο σφιχτός στα χρήματα και κάποιον που ήταν λίγο πιο ανοιχτοχέρης. Είναι πιο συμπαθείς οι ανοιχτοχέριδες, πιο δοτικοί. Και γενικότερα το βλέπουμε. Αυτό μας κάνει εντύπωση. Τον αγαπάς περισσότερο τον άνθρωπο που δεν σκέφτεται και δίνει και από το υστέρημα του αφιδόλευτα. Αφιδόλευτα στους άλλους, από αυτόν που μπορεί να έχει στην τράπεζα χιλιάδες, αλλά τα μετράει σαν το Σκρούτς. Λοιπόν, τώρα, στον έφηβο μπορεί να είναι κάτι το οποίο σαν ιδιοσυγκρασία γενικά και συναισθηματικά και οικονομικά δεν το δίνει. Μπορεί να το κάνει από ανασφάλεια όμως, ότι θέλω να κάνω τον τάδε στόχο και επειδή δεν έχω την δυνατότητα, η οικογένειά μου ενδεχομένως μπορεί να μην έχει την οικονομική δυνατότητα, έχω στόχο να μαζέψω κάποια χρήματα για να κάνω αυτό που θέλω, άρα δεν θέλω να τα ξοδεύω ή δεν θέλω να δανειστώ ή οτιδήποτε από ανασφάλεια. Μπορεί να τα κάνει από αντίδραση. Δηλαδή αν οι γονείς είναι υπερδοτικοί και σπάταλοι, μπορεί το παιδί να έχει συμπεριφορά τέτοια αντίθετη, δηλαδή να εκφράζει μια τσιγκουνιά προκειμένου να μπαλανσάρει την κατάσταση. Ναι, ναι, μπορεί να νιώθει μια ανασφάλεια, ότι μα αυτοί δίνουν, ας πούμε, πολύ, δεν θα έχουμε στο τέλος. Εγώ έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, κάποιου συγγενικού μου εξαχιστίας ατόμου, που όταν πηγαίναμε μαζί στο σούπερ μάρκετ, ήταν έτοιμος να πέσει ξερός από τον λογαριασμό. Έπρεπε να έχει και το νοσοκομιακό μαζί, μαζί με τον λογαριασμό, και καταλήγαμε να του λέμε πήγαινε στα μάξινο ας περιμένεις για να με δει τον λογαριασμό. Μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτόν, γιατί
Δεν ήμασταν έτσι συνηθισμένοι. Για εκείνον όμως ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αντέξει ο οργανισμός του. Ίσως γιατί είχε μάθει διαφορετικά. Να σου πω κάτι. Εάν έχουμε μία περίπτωση στην οποία οι γονείς των παιδιών ή ο γονιός των παιδιών, αν πρόκειται για μονογονική οικογένεια, δεν έχει τέτοιες συμπεριφορές τσιγκουνιού, δεν είναι τσιγκούνες. Αλλά υπάρχουν στην ευρύτερη οικογένεια κάποιοι άλλοι, ας πούμε παππούδες, γιαγιάδες, ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας προϊσύζυγος, οι οποίοι να λένε στο παιδί, για παράδειγμα, η μάνα σου έτσι που ξοδεύει, θα σας αφήσει στον άσο και θα μείνετε χωρίς καθόλου χρήματα. Δεν μπορεί να προκαλέσουν ανασφάλεια οικονομική στα παιδιά και τα παιδιά με αντίδραση, ως αντίδραση στην ανασφάλεια να έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Ναι, φυσικά. Ή αν ο ένας γονέας είναι τσιγκούνης και ο άλλος είναι σπάταλος ή μη τσιγκούνης, αυτός που είναι τσιγκούνης να κάνει πλήση εγκεφάλου στα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να φυλάμε τα χρήματά μας και να μην τα δίνουμε και να μην τα ξοδεύουμε. Έχει να κάνει και με τον τρόπο της διαπαιδαγώγησης, δηλαδή πώς το δικαιολογεί ο γονιός αυτήν του τη στάση, πώς τη δικαιολογεί αυτήν του τη στάση απέναντι στο παιδί. Δηλαδή μπορεί να του πει, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη καιρή, αύριο θα πας να σπουδάσεις, δεν θα έχουμε να σε σπουδάσουμε για αυτόν τον λόγο, δεν δίνουμε τα αυτό. Δηλαδή να του το δικαιολογήσει με έναν τρόπο που να κάνει νόημα στον έφηβο αυτό το πράγμα. Να τον φοβήσει, να τον κάνει να αισθανθεί ανασφάλεια, ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Πάντως δεν είναι καλή ιδέα οι ενήλικες να μεταφέρουμε τις δικές μας οικονομικές αγωνίες στα παιδιά μας. Σε καμία περίπτωση. Ακόμη και δεν στα είναι... παιδιά στην εφηβεία πρέπει να αντιληφθούμε οι γονείς ότι είναι η δική μας ευθύνη το οικονομικό κομμάτι. Το συζητούμε μεταξύ μας, εάν υπάρχουν δύο γονείς, το συζητάει ο καθένας με τον εαυτόν του ή με έναν ενήλικαν εμπιστοσύνης. Δεν είναι καλή ιδέα να μοιραζόμαστε τις οικονομικές μας ανησυχίες με τα παιδιά μας, γιατί τους προκαλούμε ένα χρήαστο άγχος στην ηλικία τους, είτε την παιδική είτε την εφηβική, που δεν μπορούν να το διαχειριστούν και μπορεί όντως να αναπτύξουν τέτοιες συμπεριφορές ως αντιστάθμισμα. Δηλαδή, αν εγώ κάθομαι και λέω στα παιδιά μου, δεν έχω χρήματα στο λογαριασμό μου ή χρωστώ στην τράπεζα αυτών των ποσών και κάθε μήνα πρέπει να δίνω αυτόν και αυτόν και αυτόν, τους προκαλώ μία ανησυχία και μία ανάγκη, τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη να κάνουν κάτι, να δράσουν. Οπότε μπορεί και η τσιγκουνιά ενός εφήβου να είναι ως αντίδραση στο γεγονός ότι ο γονιός μοιράζεται μαζί του τις οικονομικές του ανησυχίες. Δηλαδή, διαφορετικό πράγμα η διαπαιδαγώγηση, να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας και να τους δίνουμε μαθήματα μέτρου. Δηλαδή, ξοδεύουμε με μέτρο, φυλάμε με μέτρο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας πνευματικός άνθρωπος δεν είναι ούτε τσιγκούνης ούτε σπάταλος. Έχει το χρόνο, δίνει την ενέργεια ώστε να διαχειριστεί και το χρόνο του και την αγάπη του και τα χρήματα του. Με διάκριση. Δηλαδή υπάρχει καιρός που δίνεις και καιρός που δεν δίνεις. Ναι, έχει να κάνει όμως και με τον τρόπο που μεγαλώνεις, αλλά και με τη φάση που περνάς και με τις συνθήκες ζωής σου. Εμένα, ας πούμε, μου συμβαίνει, επειδή ζω σε χωριό που δεν υπάρχει ό,τι θέλω κοντά μου την ώρα που το θέλω. Να κάνεις πιο πολλά ψώνια όταν θα πας στην υπεραγορά. Ακριβώς. Να παίρνω περισσότερα ψώνια από ό,τι χρειάζεται. Γιατί θα πας ξανά σύντομα γι' αυτό. Να μην πηγαίνω συνέχεια στην υπεραγορά και πολλές φορές δέχομαι και παρατήρηση, ιδιαίτερα από τα παιδιά μου, τι τα κάνουμε όλα αυτά. Ας πούμε, μπορεί να έχουμε, ξέρω εγώ, τα μπαχαρικά που δεν χαλάνε, μπορεί να έχω και καμιά 15 που το καθένα, έτσι για να νιώθω ασφάλεια, ότι άμα μου τελειώσει το κρεμμύδι. Έχεις και εσύ κατοχικό σύνδρομο να... Αυτόν το απέκτησα, ξέρεις, στην πανδημία. Στην πανδημία το απέκτησα αυτό. Ότι για να μην πηγαίνουμε, να μην σπαταλάμε τον αριθμό για τα ψώνια, να φέρνουμε ψώνια στο σπίτι για να τις σπαταλάμε για άλλους λόγους, ας πούμε. Ναι, ναι, και τώρα για να πεμπλακώ από αυτόν, κάνω προσπάθεια. Δηλαδή κάνω λίστα με ψώνια, κάνω καταγραφή στα ράφια που λέμε τι υπάρχει, και προσπαθώ να με φιδώ να το αντιμετωπίσω, γιατί είναι μια κακή συνήθεια που απέκτησα λόγω της ανασφάλειας που ένιωθα των καιρών της πανδημίας
και της συνθήκης ότι ζω στο χωριό και δεν μπορώ εύκολα να προμηθευτώ βασικά προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα μου, όποτε θέλω. Ναι. Υπάρχουν και αυτά που αυτά μπορεί να επηρεάσουν αύριο μεθαύριο και όλων των οικογυριών, ας πούμε. Γιατί με τον ίδιο τρόπο μπορεί αυτό να επηρεάσει και σε άλλες, να πάει και αλλού δηλαδή όλο αυτό. Και σε άλλες καταστάσεις, όχι μόνο στα τρόφιμα, αλλά και αλλού. Ναι. Χρειάζεται να έχουμε οι γονείς μία έγνοια ότι και για τα ζητήματα τα οικονομικά χρειάζεται να δώσουμε διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Και για να δώσουμε διαπαιδαγώγηση πρέπει εμείς οι ίδιοι να είμαστε σε καλή σχέση με τον εαυτό μας και να έχουμε φτάσει σε ένα χώρο, σε ένα σημείο όπου να έχουμε αθέλης φιλοσοφήσει τη δική μας προσωπική στάση απέναντι στο χρήμα. Η διαπαιδαγώγηση απέναντι στο χρήμα θεωρώ ότι έχει να κάνει όπως και με τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Δίνεις το σκεπτικό σου στο παιδί, εξηγείς το σκεπτικό σου, εξηγείς πώς έφτασες εκεί και του καλλιεργείς έτσι την κρίση του παιδιού, ώστε είτε να υιοθετήσει το σκεπτικό σου, είτε να το απορρίψει, αλλά να έχει τα εργαλεία για να μπορέσει να δημιουργήσει το δικό του σκεπτικό. Και είναι σημαντικό να δίνουμε στα παιδιά μας και τα δεδομένα μας, ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, βγάζω αυτά τα χρήματα, το σκεπτικό μου για το πώς θα χρησιμοποιήσω τα χρήματα είναι αυτό, που είναι βασισμένο πάνω σε αυτά τα έσοδα, πάνω σε αυτά τα έξοδα, πάνω σε αυτά τα χρέη. Δηλαδή δίνουμε μια ρεαλιστική εικόνα στο παιδί και μπορεί το παιδί μας να πει ότι εγώ δεν θα διαχειριστώ τα χρήματά μου όπως τα διαχειρίζεις εσύ, γιατί βλέπω ότι οικονομικά δεν βγαίνεις. Μην αναφέρουμε τον υπερκαταναλωτισμό, τα καταναλωτικά δάνεια και το γεγονός ότι τα περισσότερα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα για καταναλωτικούς σκοπούς. Μπορεί ένα παιδί να πει: εντάξει, εσύ το διαχειρίστηκες έτσι, εγώ θα το διαχειριστώ διαφορετικά. Και να μην σημαίνει ότι είναι για τσιγκούνις δηλαδή. Δεν έρθει το παιδί μας και πει ότι βγάζω 10 και θα ξοδέψω 8 και θα φυλάξω τα 2. Ενώ εμείς βγάζουμε 10, ξοδεύουμε 15 και χρεωνόμαστε τα 5, δεν σημαίνει ότι το παιδί μας είναι τσιγκούνης και εμείς είμαστε γαλαντόμοι. Σημαίνει ότι εμείς δεν κάνουμε καλό οικονομικό προγραμματισμό και διαχείριση των χρημάτων και το παιδί μας κάνει. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την ιστορία πίσω από κάθε τέτοια συμπεριφορά και συνηθίζεται στους ανθρώπους που είτε έχουν να θέλεις στερηθεί σε κάποια άλλη φάση της ζωής τους, κάποια αγαθά, είτε αυτά είναι φαγητό, είτε αυτό είναι κάποια υπηρεσία ή κάποια αντικείμενα που ήθελα, μετά που θα είναι καλύτερα οικονομικά, να μην σκέφτονται και πολύ το πώς τον οικοκυριό... Ενώ ένα παιδί το οποίο δεν έχει στερηθεί μεγαλώντας, μπορεί να έχει μια πιο ορθολογιστική στάση απέναντι στα χρήματα και να μην είναι τσιγκούνης, απλώς να το σκέφτεται καλύτερα παρά από εμάς που λειτουργούμε να πάνε τη δράση. Είναι θέμα διαπαιδαγώγησης, βασικά είναι θέμα διαπαιδαγώγησης και γενικά η οικονομική διαχείριση, γενικά το να γνωρίζουμε, είμαστε ενημερωμένοι γύρω από τον οικονομικό αλφαβητισμό της οικογένειας, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι ένα ακόμα μάθημα που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας για το πώς διαχειριζόμαστε και τα χρήματα. Και να μην βιαζόμαστε να τα βάζουμε τα μπέλα στα παιδιά μας. Αυτός είναι σπάταλος, αυτός είναι τσιγκούνης. Να αφήσουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να επιλέξουν το στυλ που θα έχουν σε σχέση με διάφορα ζητήματα όπως και με το οικονομικό. Και να μην προτρέχουμε να λέμε: α, πήρες από τη γιαγιά σου που είναι τσιγκούνα, είσαι και εσύ τσιγκούνη. Ή πήρες από το θείο σου που είναι τσιγκούνη, είσαι και τσιγκούνη. Δηλαδή να προσέξουμε λίγο γι' αυτό. Αυτά. Σας ευχαριστούμε, κυρία Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη, η οποία θα είναι Κυπριακή.